Γεια σας! Σε αυτή την παρουσίαση θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τα όνειρα, στα οποία και εμφανίζεται σαύρα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας Dream Explainer, πατώντας την ένδειξη εγγραφή ή subscribe και ξεκινάμε. Σε γενικές γραμμές, αν δούμε στο όνειρό μας κάποιο είδος σαύρας, είναι κακός ιονός σημαίνει ότι θα δεχτούμε ύπουλο χτύπημα από κάπου που δεν το περιμέναμε. Έτσι, στα επαγγελματικά μας, είτε θα αντιμετωπίσουμε επίθεση από άτομα που δεν το περιμέναμε, είτε θα μας προδώσουν οι συνεργάτες, τους οποίους και έχουμε πολλές φορές βοηθήσει. Ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή θα πρέπει να δείξουμε σε θέματα υγείας που πιθανόν παρουσιαστούν. Ειδικά αν έχουμε κάποιο χρόνιο πρόβλημα, κινδυνεύουμε, αν δεν προσέξουμε, να επιδεινωθεί ραγδαία. Όσον αφορά τη σχέση μας, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ιδιαίτερα υποψιασμένοι. Πολύ πιθανόν, ο σύντροφός μας να αρχίσει να σκέφτεται να βάλει και τρίτο άτομο ανάμεσά μας. Άτομο μάλιστα που το γνωρίζουμε και το θεωρούμε υπεράνω υποψίας λόγω του ήπιου χαρακτήρα του. Αν δούμε σαύρα μέσα στο σπίτι μας, τότε συγγενικό μας πρόσωπο είναι αυτό που μας μισεί και θέλει το κακό μας. Αν δούμε σαύρα να τρέχει, σημαίνει ότι θα κάνουμε κάποιο μεγάλο ταξίδι, ακόμα και μετακόμιση. Αν όμως δούμε ότι σκοτώσαμε σαύρα, τότε θα καταφέρουμε σύντομα να εντοπίσουμε έγκαιρα τους κρυφούς εχθρούς μας και να τους απομακρύνουμε προτού προλάβουν να μας κάνουν κακό. Τέλος, αν ονειρευτούμε σε νεκρή, σημαίνει πως θα δοθεί τέλος σε ένα πρόβλημα που μας απασχολούσε καιρό. Κάνοντας μία σύνοψη της παρουσίασης, έγινε φανερό πως δεν αρκεί μόνο να πούμε ότι ονειρευτήκαμε σαύρα. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε και κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως σε ποια ψυχική και σωματική κατάσταση βρισκόταν. Κλείνοντας, και έχοντας μαζί μας το Θεό Μορφέα, σας ευχόμαστε καλά όνειρα και θα χαρούμε να σας ξαναδούμε πάλι στο κανάλι μας Dream Explainer. Αν σας άρεσε λοιπόν η παρουσίασή μας, μπορείτε να μας το δείξετε με τρεις απλές κινήσεις. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή ή subscribe, πατήστε κλασικά το like και διαδώστε τους γνωστούς και φίλους σας πατώντας κοινοποίηση ή share.